Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα κύριε Μελιγκόνη, να είστε καλά. Εσείς. Κύριε Παπαδάκη, φαντάζομαι προφανώς ούτε εσάς σας καλύπτει η εν μέρη διόρθωση από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τις προβλέψεις για τις άδειες ειδικού σκοπού των γονιών των οποίων τα παιδιά νοσούν με κορονοϊό, έτσι. Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα το δεδομένο είναι ότι και αυτόν υποτίθεται την επιπλέον μέρα θα την πληρώσει πάλι ο εργαζόμενος μέσω ΕΦΚΑ. Ναι. Και το θέμα είναι ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει ότι θα υπάρξει περικοπή 50% μισθού για τρεις ολόκληρες ημέρες. Και βεβαίως ισχύει και το πενθήμερο σε κάθε περίπτωση για τους νοσούντες από τον COVID. Και βεβαίως να πούμε ότι το απαράδεκτο πενθήμερο εκτός από την κυβέρνηση το υιοθετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ με την τροπολογία που κατέθεσε για την άδεια των γονιών, υιοθετώντας αυτό το συγκεκριμένο μέτρο των 5 ημερών. Τα λέμε αυτά γιατί πρέπει να βγαίνει και συμπέρασμα, όπως επίσης και το γεγονός ότι η κυβέρνηση υποχρεώνει τους νοσούντες εργαζόμενους με κορονοϊό να τηλεργάζονται μέχρι και 5 μέρες. Πρόκειται για μέτρα βαρβαρότητας, πρόκειται για μέτρα που ακυρώνουν και την ίδια την αναρωτική άδεια. Ναι. Που νομιμοποιούν και κάνουν κανονικότητα αυτό που καταγγέλνουν τα σωματεία όλες αυτές τις μέρες. Μιλώντας για εργοδότες που λένε στους εργαζόμενους πάρε ένα τεπών και έλα για δουλειά. Αυτή λοιπόν η πολιτική που μάλιστα συμβαίνει την ίδια ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη δύο ταυτόχρονα μεταλλάξεις και βεβαίως έχουμε στο κόκκινο θανάτους και διασωληνωμένους. Νομίζουμε ότι εκεί χρειάζεται να υπάρξει απάντηση των ίδιων των εργαζομένων, απάντηση οργανωμένη και των υγειονομικών μέσα στα νοσοκομεία για την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει. Είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι το πόρταλ του 902 έβγαλε εργαζόμενους με φωτογραφίες, εργαζόμενους στον Ευαγγελισμό που κοιμούνται μέσα στο νοσοκομείο κάτω στο πάτωμα εξουθενωμένοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της πανδημίας. Το λέμε λοιπόν ότι σήμερα με δύο λόγια ο στόχος τους είναι, ο στόχος της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα είναι ανοσία της αγέλης και ανοσία των κερδών της μεγαλοεργοδοσίας. Κύριε Παπαδάκη, μια που αναφερθήκατε στους θανάτους, θέλω να σας ρωτήσω, ξέρω ότι το ΚΚΕ κρατάει μια απόσταση από αυτή τη συζήτηση. Ωστόσο, 108 άνθρωποι νεκροί μόνο το τελευταίο 24ωρο, 389 αν δεν με απατάει η μνήμη μου από τη Δευτέρα ως σήμερα, 1686 τις πρώτες 21 μέρες του χρόνου, του Γενάρη τώρα. Υπάρχει θέμα, κατά τη γνώμη σας, πολιτικών ευθυνών για αυτή την ιστορία. Βλέπετε γιατρούς της πρώτης γραμμής, που δεν είναι ούτε ΚΚΕ ούτε ΣΥΡΙΖΑ, είναι απλώς απελπισμένοι άνθρωποι, να λένε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι άδικα επειδή δεν έχει ενισχυθεί το σύστημα υγείας. Ότι δεν πεθαίνουν επειδή είναι το κακό το ριζικό τους. Μα και βεβαίως το ΚΚΕ αναδεικνύει όλη αυτή την κατάσταση. Ξεκίνησαμε και είπαμε αναλυτικά και για τους νεκρούς και τους διασωληνωμένους για μια απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει, για τις συγχωνεύσεις και το κλείσιμο 8 νοσοκομείων που προχώρησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συντήρησε και η προηγούμενη, και εδώ μιλάμε τώρα και για το νοσοκομείο Πεντέλης το οποίο έχει σταματήσει εφημερίες. Και βεβαίως έχουμε και την κατάσταση που υπάρχει στα νοσοκομεία, στους χώρους δουλειάς, στη σχολεία, στις σχολές, στα σχολεία. Αυτά τα έχετε αναδείξει και τα αναδεικνύετε καθημερινά. Εγώ όμως ρωτώ και πέραν αυτού, αν θεωρείτε ότι έχουν ονοματεπώνυμο ή ονοματεπώνυμα αυτοί οι θάνατοι. Σε επίπεδο πολιτικών ευθυνών, πάντα μην παρεξηγηθώ. Υπάρχουν βεβαίως οι εγκληματικές πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης. Και το κύριο ζήτημα εμείς που αναδεικνύουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, εδώ και τώρα, έπρεπε να υπάρχει επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Χωρίς αποζημιώσεις. Όχι αυτή η επίταξη που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε καλύτερες συμφωνίες. Και επίσης να είναι τα τεστ δωρεάν.
και όχι συνταγογραφούμενα, γιατί επί της ουσίας, αν τα συνταγογραφείς στα τεστ, επί της ουσίας είναι μια άλλη πάλι χρηματοδότηση των ίδιων ιδιωτικών ομίλων. Άρα λοιπόν, το κύριο που βάζουμε σήμερα είναι ακριβώς να ενισχυθεί αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα υγείας, προσλήψεις και βεβαίως να ανοίξει συνολικότερα η συζήτηση για την εμπορευματοποίηση της υγείας, για το νέο σχεδιασμό της κυβέρνησης, τον αντιδραστικό μετασδίτ και το λεγόμενο νέο ΕΣΥ, που ακριβώς στα συντρίμια της πανδημίας έρχεται να προωθήσει ακόμα πιο επιθετικά την ίδια βαρβαρότητα μέσα στους χώρους της υγείας, την ίδια βαρβαρότητα σε βάρος των δικαιωμάτων της υγείας του λαού μας και των παιδιών. Τώρα, πάμε στο θέμα με τα σχολεία. Θέλω καταρχάς να σας ρωτήσω πώς σχολιάζετε αυτό που λέγαμε πριν και με την κυρία Τζούφη. Δεν το έχω δει πουθενά αλλού στην Ευρώπη, τους τριμηνίτες εκπαιδευτικούς. Δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσληφθεί από το Υπουργείο για να αναπληρώνει χαμένες ώρες κάθε φορά που ένας μόνιμος ή αναπληρωτής βγαίνει θετικός στον κορονοϊό, και σήμερα μπορεί να κάνει 3 ώρες, ας πούμε, στο γυμνάσιο Τάδε στην Καλυθέα, αύριο να κάνει 1 ώρα στο γυμνάσιο Τάδε στο Νέο Ηράκλειο κλπ. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται μόνο για τα σχολεία. Mm-hmm. Πρόκειται και για τα νοσοκομεία, πρόκειται και για μια σειρά χώρους. Χώρους δουλειάς, για παράδειγμα, που η κυβέρνηση επιχειρεί να κρύψει μέσα από την ανακύκλωση της ανεργίας με τέτοιου είδους άθλιες συμβάσεις, mm-hmm. που είναι συνολικότερη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης παντού, mm-hmm. σε όλους τους κλάδους, και στην υγεία και στην παιδεία και παντού. Και στο εμπόριο, και αυτή είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς έχουμε καταθέσει, για παράδειγμα, ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Κομισιόν, για το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, και η απάντηση της Κομισιόν είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε τέτοιο δικαίωμα. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς γίνονται συνολικά τώρα προσπάθεια να αποδιαρθρωθούν οι εργασιακές σχέσεις, να επικρατήσουν οι εργασιακές σχέσεις γαλέρας, και ακριβώς αναδεικνύουμε αυτό το θέμα και στα σχολεία, που το ζήτημα που θέτεται, από τη στιγμή, για παράδειγμα, που είναι ζήτημα κρίκος η στελέχωση με καθηγητές, προκειμένου, για παράδειγμα, να υπάρξει αραίωση στα τμήματα, ναι. να έχει λιγότερους ναι. μαθητές μέσα, και βεβαίως και μια σειρά άλλες προσλήψεις που έχουν να κάνουν με καθαρίστριες στα σχολεία, που είναι όροι, για παράδειγμα, είναι όρος το γεγονός ότι σήμερα έχουμε λιγότερες καθαρίστριες, που επιβαρύνονται πολλαπλά Βέβαια. Με τον φόρτο που έχει ο COVID. Mm-hmm. Ωστόσο, λέτε ότι αυτή είναι η βασική ευρωπαϊκή πολιτική, όμως αυτό δεν σχετίζεται και με τις πολιτικές επιλογές της κάθε χώρας και της κυβέρνησής της. Τι θέλω να πω, ότι στην ίδια Ευρώπη στην οποία αναφέρεστε, έχουμε, ας πούμε, τη γνωμοδότηση της Κομισιόν ότι πρέπει οι εργαζόμενοι σε πλατφόρμες delivery να νοούνται ως εξαρτημένης εργασίας συνεργάτες και όχι ως ελεύθεροι συνεργάτες, και να έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συμβάσεις αυτές. Στην Ισπανία επίσης κατοχυρώθηκε το ίδιο δικαίωμα για τους διανομής. Στη Γερμανία θα αυξηθεί το ημερομίσθιο 12 ευρώ. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί εδώ υπάρχει μια αντιστροφή της πραγματικότητας, κατά την εκτίμησή μας. Με την έννοια ότι και στην Ελλάδα παραμένουν αυτές οι απαράδεκτες συνθήκες σε μια σειρά εταιρείες του κλάδου. Είναι εμβληματική η μάχη που έδωσαν οι εργαζόμενοι της eFood. Ταυτόχρονα, ό,τι έχουν πετύχει οι εργαζόμενοι, ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν μια συνολική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, άμα δείτε μέσα και την τελευταία έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για τους εργαζόμενους πλατφόρμες, επί της ουσίας αναγνωρίζει το δικαίωμα, αναγνωρίζει την πραγματικότητα περί, θα λέγαμε, συνεργατών, το λεγόμενο συνεργατών, ναι, ναι. και όχι εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας. Και βεβαίως οι όποιες ρυθμίσεις γίνονται την ίδια ώρα, την ίδια την πραγματικότητα που βιώνουν, γιατί μιλάμε και με το Κομμουνιστικό Κόμμα των Εργαζομένων της Ισπανίας, που μας αναφέρει ότι οι όποιες ρυθμίσεις αυτές, ναι. την ίδια την πραγματικότητα της εργασίας των
των ανθρώπων εργαζόμενων στις online πλατφόρμες δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή υπάρχει πλήρης ασυδοσία, δεν έχει καμία σχέση ακόμα και οι ελάχιστες διατάξεις που αναφέρατε. Μάλιστα. Με την ίδια την πραγματικότητα, με τις άθλιες συνθήκες εργασίας που νομίζουμε ότι το εμβληματικό παράδειγμα των εργαζομένων της Food έδειξε το δρόμο ότι για συλλογικές συμβάσεις, για κατοχύρωση των δικαιωμάτων, χρειάζεται οργανωμένη πάλι συμμετοχή στα σωματεία και άλλη κατάσταση στους χώρους δουλειάς. Και πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος που δεν μπορεί να το δώσει καμία κυβέρνηση, γιατί είτε φιλελεύθερες είτε προοδευτικές, αυτές οι κυβερνήσεις έχουν νομοθετήσει τα βάρβαρα τα εργατικά μέτρα και δεν πρόκειται καμιά είδους κυβέρνηση να χαρίσει στους εργαζόμενους παρά μόνο ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας τους και τα πολιτικά, τα αναγκαία συμπεράσματα που πρέπει να βγάλουν σήμερα. Μάλιστα. Γιατί πάλι ενάντια συνολικά στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του κεφαλαίου και τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.